έχουν αντιληφθεί πλήρως την Άγκυρα τόσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και οι ειδικοί αναλυτές τι σημαίνει η επίσημη αφαίρεση της Τουρκίας από το πρόγραμμα των υπερσύγχρονων stealth μαχητικών F-35 Lightning II. Το κακό για την Άγκυρα πολλαπλασιάζεται βέβαια τη στιγμή που όπως όλα δείχνουν θα παραλάβει η Ελλάς τα υπερσύγχρονα αυτά μαχητικά πέμπτης γενιάς. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη λόγω του stealth χαρακτήρα τους δίνουν τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε πολεμική αεροπορία τα έχει στην κατοχή της να πραγματοποιήσει χτυπήματα εναντίον κάθε αντιπάλου αόρατα. Φυσικά υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, φυσικά υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά δίνουν την ικανότητα στρατηγικού πλήγματος stealth τα συγκεκριμένα αεροσκάφη. Το κακό επίσης μεγενθύνεται για την Τουρκία διότι βγαίνει εκτός σχεδιασμού. Είχε σκοπό να παραλάβει 100 τέτοια μαχητικά και μαζί με την παραγωγή του εγχώριου μαχητικού, του λεγόμενου TFXE, του τουρκικού μαχητικού, να προχωρήσει στην επόμενη γενιά και στο επόμενο βήμα της τουρκικής αεροπορίας. Ανταυτού βρίσκεται με πεπαλαιωμένα F-16, προσπαθεί εγχώρια να τους δώσει λίγες ακόμα ώρες ζωής, λίγες χιλιάδες ώρες ακόμα ζωής. Φυσικά το ανώτερο μοντέλο F-16 που διαθέτει η τουρκική αεροπορία είναι το F-16 Block 50, την ώρα που η πολεμική μας αεροπορία έχει Block 52 Plus Advanced. F-16 Block 52 Plus Advanced είναι ήδη έτοιμο το πρώτο F-16 Viper, προχωρεί αρκετά καλά το πρόγραμμα. Αναμένουμε και το πρώτο Ραφάλ. Είδαμε χθες, σας ενημερώσαμε σε έκτακτη ανάρτηση από αυτό το κανάλι με το νέο νομοσχέδιο, το νέο αμυντικό νομοσχέδιο Menendez Rubio. Ανοίγει ο δρόμος τόσο για τη χρηματοδότηση της Ελλάδος, την περαιτέρω χρηματοδότηση, όσο και για την παράδοση F-35 στην πολεμική αεροπορία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ακύρωση και ματέωση της υλοποίησης των επεκτατικών σχεδίων της Τουρκίας. Η Τουρκία η οποία συνεχίζει να διώκει το HDP, το Φιλοκουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών. Έχουν συλληφθεί στην Κωνσταντινούπολη και άλλα στελέχη του εν λόγω κόμματος, 6 αυτή τη φορά. Μιλάμε για το τρίτο σε δύναμη κόμμα του τουρκικού κοινοβουλίου. Φυσικά οι κατηγορίες είναι τυποποιημένες, τα έχουμε πει. Όποιος αντιτίθεται στα σχέδια του AK Parti και του Ταγί Περντογάν, είτε χαρακτηρίζεται ως γκουλενιστής, είτε επίδοξος πραξικοπηματίας του 2016, είτε Κούρδος που συνεργάζεται με το PKK, το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, και για να τον πλήξουν στα εκλογικά και σε άλλα, όπως τον Εκρέμι Μάμογλου, ή είπαν ότι είναι ρωμιός του πόντου, θεωρείται και αυτό μομφή ακόμα στην Τουρκία, μετά από όσα έκαναν στις αρχές του 20ου αιώνα. Είδαμε εχθές, σας ενημερώσαμε και για την απαγωγή από την Κένια του ανιψιού του Φετιουλάχ Γκουλέν. Τώρα όπως φαίνεται και έτερος έχει συλληφθεί εκεί από τους Τούρκους. Είχε συναντηθεί εχθές με τον ομόλογό του Κυργιζιστάν Σαντίρ Γιαπάροφ ο Ταγίπ Ερντογάν. Εκεί έχει εξαφανιστεί εκπαιδευτικός που ανήκε στο δίκτυο του Φετιουλάχ Γκουλέν. Φαίνεται ότι κάνουν υπερορίες εκεί στις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες και πλέον δεν τους φτάνουν οι αθρώες συλλήψεις και φυλακίσεις κατά δεκάδων ή και εκατοντάδων των αντιφρονούντων, αλλά απλώνουν τα πλοκάμια τους και στο εξωτερικό, σε Κένια, Κυργιζιστάν συγκεκριμένα. Ο Biden τώρα, σαφές μήνυμα, η Αμερική επέστρεψε, η Αμερική επέστρεψε στην Ευρώπη και οι δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο είναι ενωμένες για να αντιμετωπίσουν τις πιο δύσκολες προκλήσεις. Θα συναντηθεί με τον Πούτιν για να του πει αυτά που θέλει ο πρόεδρος Biden να γνωρίζει. Δεν επιδιώκουμε τη σύγκρουση με τη Ρωσία, είπε μεταξύ άλλων ο Τζο Biden. Τόνισε ότι η Αμερική επιθυμεί προβλέψιμη και σταθερή σχέση με τη ρωσική υπερδύναμη, με τη Μόσχα όπως την ανέφερε, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν με ισχυρό και ουσιαστικό τρόπο
αν η ρωσική κυβέρνηση εμπλακεί σε επιβλαβείς δραστηριότητες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G7 και κατά τη διάρκεια εκεί της συνόδου κορυφής θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της εταίρης υπερδύναμης, τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Στη Συρία τώρα, μιας και αναφέραμε τη Ρωσία, νέες απώλειες της Ρωσίας, Ρώσος στρατιώτης ετέθη εκτός μάχης, 3 τραυματίες, ήταν παγιδευμένο όχημα στην Αλ-Χασάκα της Συρίας. Έχει εκδώσει και επίσημη ανακοίνωση το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Φυσικά το πλήγμα προέρχεται από τους συμμάχους της Τουρκίας, τους Σύριους μισθοφόρους και τους άλλους φανατικούς που βρίσκονται εκεί. Και εδώ είναι το οξύμορο, η Ρωσία συνεργάζεται με την Τουρκία, οι σύμμαχοι της οποίας έπληξαν τις ρωσικές δυνάμεις και τις επέφεραν απώλειες. Για άλλη μια φορά η βάση Μπαλάντ, η αεροπορική βάση όπου βρίσκονται εκεί αμερικανικές δυνάμεις, δέχθηκε ρουκέτες, 5 αυτή τη φορά, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα ή ζημιές. Εκεί γίνεται η συντήρηση των F-16 της Ιρακινής αεροπορίας, πολύ συχνά αναφέρουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Έγινε και δημοσκόπηση στην Ευρώπη, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων έλαβε τη γνώμη Ευρωπαίων πολιτών σε σχέση, για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρωσίας, Κίνας αλλά και της Τουρκίας. 53% των ερωτηθέντων στην Γαλλία βλέπει την Τουρκία ως κύριο αντίπαλο και ανταγωνίστρια της Ευρώπης, ενώ στη Γερμανία το 52%. Αυτά μεταξύ άλλων από τη δημοσκόπηση. Και μια θετική είδηση, άσκηση νικητής Δήμητρα 2021, πραγματικά εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση της Εθνικής μας Φρουράς στην Κύπρο, εντυπωσιακές εικόνες, ο Υπουργός Άμυνας Κυπριακής Δημοκρατίας Χαράλαμπος Πετρίδης συνεχάρει τους συμμετέχοντες και είπε «Η πατρίδα μας διέρχεται αναμφίβολα κρίσιμες στιγμές, βρισκόμαστε σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και το επικίνδυνο κλίμα που δημιουργούν οι επιθετικές δηλώσεις και η όλη συμπεριφορά της τόσο εναντίον της Κύπρου όσο και εναντίον της Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση, ως Υπουργείο Άμυνας έχουμε επίγνωση της δικής μας ευθύνης απέναντί σας και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια τόσο για τη μέρημνα του προσωπικού όσο και για τη διατήρηση και αναβάθμιση των δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς. Πραγματικά εντυπωσιακές οι εικόνες που έχουν δοθεί στο φως της δημοσιότητας από το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς. Αυτά προς το παρόν, τα παρακολουθούμε στενά όλα και σας ενημερώνουμε. Καλή συνέχεια σε όλους.